ούτε στις τραγκιστικές στάφρους της Δυτικής Πεδιάδας του Νέστου, εκεί που έχουμε κάνει ένα έργο και έναν καθαρισμό, δεν είχαμε κανένα ζήτημα, βρέθηκαν σε καλή κατάσταση. Και εδώ πρέπει να αναφερθώ στο έργο το οποίο κάνουν οι δύο το ΕΒ, αλλά και στο έργο το οποίο κάναμε και εμείς σαν περιφέρεια, προκειμένου να είναι σε καλή κατάσταση οι τάφροι, όπως επίσης και στα Τενάγη. Αποδείχθηκε ότι παρά το ότι υπήρξε μια απότομη βροχόπτωση η οποία μας έδωσε μαζικά πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, μπόρεσε η προσπάθεια την οποία κάναμε σχεδιασμένα τα τελευταία χρόνια να μπορέσει να διώξει το νερό στον Αγκίτη ποταμό και από εκεί στο Στριμώνα και ούτω καθεξής. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα πλημμυρίσουν κάποια στιγμή τα Τενάγη. Τα Τενάγη κάποια στιγμή θα πλημμυρίσουν. Το ζήτημα είναι ότι ο σχεδιασμός ο δικός μας αυτά τα τρία χρόνια κατατείνει στο να μπορούμε από μια μεριά να έχουμε μεγάλες ποσότητες νερού, να πλημμυρίζουν κάποιες εκτάσεις, ειδικά αυτές που έχουν θέματα καθίζησης της στάθμης του εδάφους λόγω της συνείζησης, αλλά να υπάρχει μια γρήγορη επαναφορά, δηλαδή να πλημμυρίζουν και να ξεπλημμυρίζουν γρήγορα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός τον οποίο έχουμε κάνει με τα σημειακά καθαρίσματα τα οποία σας έχω εξηγήσει και άλλες φορές και με την προσπάθεια την οποία κάναμε και στους χυμάρους και στις δευτερεύουσες και σε κάποια σημεία κρίσιμα τα οποία βρίσκονται στον ομό Δράμας και στον ομό Σερών, εκεί που πλέον τα νερά οδηγούνται μέσα από το φράγμα της συμβολής στον Αγκίτη ποταμό και από εκεί φεύγουν από εμάς και από τη δικαιοδοσία τη δική μας. Σε γενικές γραμμές λοιπόν η προσπάθεια η οποία έγινε αφενός μεν όσον αφορά τα νερά τα οποία δεχθήκαμε πολύ μεγάλους όγκους από την Βουλγαρία αποδείχθηκε ότι οι υποδομές μας άντεξαν. Παρόλα αυτά οφείλω να πω τα καλύτερα λόγια για τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε ετοιμότητα όλο το Σαββατοκύριακο και αναφέρομαι και στους χειριστές τους δικούς μας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, οι οποίοι είτε είναι χιόνια, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι οτιδήποτε, είτε είναι οι κανονικές δουλειές που κάνουν στο 8ωρό τους, γιατί αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι είναι, δεν είναι άλλοι άνθρωποι κάθε φορά. Λοιπόν, ήταν σε ετοιμότητα, όπως επίσης και ο Δήμος Νέστου και ο Στρατός και ο ΤΟΕΒ, και εκεί πρέπει να πω τα καλύτερα δυνατά λόγια για τον διευθυντή του ΤΟΕΒ, τον Γιάννη τον Καλτάκη, ο οποίος όλο το 24ωρο ήταν εκεί, μας ενημέρωνε, ασχέτως αν πήγαμε κι εμείς επιτόπου. Αλλά το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος διαρκώς ήταν εκεί να μας ενημερώνει για τη στάθμη ή να χειρίζεται τις πόρτες πάνω στον έστω ή να έχει τη δυνατότητα να χειριστεί αν θα χρειαζόταν να ανοίξουμε την προσαγωγό έτσι ώστε να γεμίσουμε νερό την προσαγωγό για να εκτονώσουμε την παροχή του ποταμιού, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν 24 ώρες το 24ωρο στην πρίζα ήταν αυτός και οφείλω και δημόσια να τον ευχαριστήσω όπως και τον πρόεδρο του σχετικού του ΕΒ. Τα καιρικά φαινόμενα αυτά ολοκληρώθηκαν, πέρασαν. Ξυπακούεται, δεν αναφέρομαι στο Σταύρο γιατί ο Σταύρος ασχολείται με αυτό το θέμα σαν περιφέρεια, άλλωστε τον έχω κάνει αναφορά στην προσπάθεια την οποία κάνει πάμπολες φορές. Και τα φαινόμενα τέλειωσαν, πέρασαν. Το ζήτημα είναι ότι περιμένουμε και καινούργια φαινόμενα, τα οποία δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε με πόση ακρίβεια θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων. Παρ' όλα αυτά, εμείς πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα και το άλλο Σαββατοκύριακο, αν χρειαστεί, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες και οι οποίες παρά τις προβλέψεις είναι πάντα και σε ένα βαθμό απρόσμενες. Πρέπει να προσθέσω και να πω ότι έχουμε ένα θέμα το ότι είναι λίγοι άνθρωποι, πολύ γραφειοκρατία, αλλά παρόλα αυτά μερικές φορές πρέπει να παραδεχτούμε ότι παρά τις δυσκολίες η δημόσια διοίκηση τα καταφέρνει και ένα κομμάτι και της δημόσιας διοίκησης είναι και η περιφέρεια και η περιφερειακή ενότητα Καβάλας. Στη Θάσο, για να πω μια κουβέντα, δεν είχαμε ιδιαίτερα συμβάντα, εκεί η βροχή ήταν λιγότερη. Παρ' όλα αυτά είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους, είχαμε πτώσεις 2 ή 3 δέντρων, αλλά δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο το οποίο να μας ανησύχησε.